poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete para ver si te quedas o te vas. Η Αντωνία Καλιμούκου ξεκίνησε ραδιόφωνο στο Λάμψη FM στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα. Η Μάρτζη Λαζάρου τη συνάντησε και μίλησε για τη νέα τη συνεργασία. Γιώργος Λιάγκας, ραδιόφωνο. Γιατί το έκανες αυτό στον εαυτό σου? Μου αρέσουν οι προκλήσεις. Μερικές φορές είμαι και αυτοκαταστροφική, ξέρεις. Από τον ίδιο έγινε. Ναι. Έχω καταγράψει αυτή τη μέρα στο ημερολογιό μου. Είναι σημαντική μέρα. Έπεσα από τα σύννεφα, γιατί λέω τώρα από πού και σπού. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε. Με έκανε να νιώσω πάρα πολύ γρήγορα άνετα. Αυτό είναι ένα σύν στη συναναστροφή μου με τους ανθρώπους. Έγινε η πρόταση, τα συζητήσαμε. Από εδώ, από εκεί, υλοποιήθηκε. Συνέβη όμως την πρεμιέρα και βγήκαν τα μαχαίρια. Η Αντωνία δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram όπου κρατάει ένα μαχαίρι σχολιάζοντας «Πρώτη μέρα με το Λιάγκα. Αποτρελαίνομαι, πλάκα κάνω, μπορώ και χειρότερα». Δεν σε είχε πιάσει ποτέ στο στόμα του στην εκπομπή. Μου κάνει εντύπωση. Αχ, δεν ξέρω. Μου είχαν μεταφέρει κάποια στιγμή κάτι, αλλά ήταν και καλό και κακό. Δηλαδή έχει πει ένα πολύ καλό για μένα και ένα... Αχ, κακό. Τέλος πάντων, μου είχαν μεταφέρει κάποια στιγμή ένα σχόλιο που είχε κάνει για τη σχέση μου, την προηγούμενη που είχα. Εντάξει. Ο Λιάγκας το είπε, δεν το είπε και ο Λάρι Κίνγκ. Εντάξει, θα τα πάψουμε μαύρα τώρα, σιγά. Δεν το είπε ποτέ. Για να μπει στη διαδικασία, να πει Γιώργο μου, τότε όμως είχε πει και αυτό. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία ή δεν μπαίνει, θα ξεχνά. Ειλικρινή και ξεκάθαρο άνθρωπο, τι έκανα τι κουβεντούλε μου, αλλά πάντα χαριτολογώντα. Mm-hmm. Και πήρα τι απαντήσει που μου έκαναν. Οπότε νομίζω ότι προ το παρόν αυτό ο άνθρωπο μου κάνει. Mm-hmm. Βασικά το θέμα είναι να του κάνω εγώ, μην τα λέμε και αντίστροφα τα πράγματα. Όταν σου λέει αυτά τα ερωτικά, παύλα, σεξουαλικά σχόλια στην εκπομπή που τον έχω ακούσει. Που αν ήταν λίγο ρομάτζο, θα τα παίρνα αλλιώς. Θα δίνα λίγο βάση. Τώρα μου περνάνε έτσι, σαν κολεξιόν μπροστά από τα μάτια μου. Φεύγουν. Δεν σε ενοχλεί? Όχι, δεν τα βάζω μέσα μου. Δεν θα γυρνάω σπίτι εγώ μες στο μαχόπονο. Για δουλειά ήρθα. Τι θες, να τα δίνω στις συνεδρίες? Από την Γκάτζα στον Πειραιά μετακόμισε τηλεοπτικά η Αντωνία Καλιμούκου, την οποία από τη νέα σεζόν θα τη βλέπουμε στο Junior Music Stars, στο πλευρό του Γιώργου Θεοφάνου στο Sky. Την παιδικότητα την έχω, την καλή χημεία με τα παιδιά βλέπω ότι την κερδίζω. Με τη μουσική δεν τα πηγαίνω καλά, αλλά εκεί είναι ο Γιώργος Θεοφάνους που θα δώσει τις λύσεις. Η όμορφη ξανθιά παρουσιάστρια συνεργάστηκε για 3 χρόνια με την Ελένη Μενεγάκη. Μίλησε για όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας της, αλλά και για τον κύκλο που έκλεισε. Αυτός ο κύκλος έκλεισε, τα 3 χρόνια συνεργασίας, η ομάδα ανανεώθηκε. Και όλοι πήραμε το δρόμο μας σε διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά πάντα με τις καλύτερες σχέσεις και κάτι που όλα αυτά τα 3 χρόνια μας είχε δέσει. Είχε ακουστεί ότι η Ελένη Μενεγάκη σε βοήθησε να πας στην Κατερίνα Καινούργιο στο Λόγο TV. Ισχύει αυτό το πράγμα? Γιατί το είχαμε ακούσει, το είχαν πει και είναι καλό να βάζουμε τέλεια σε κάποια πράγματα. Εγώ ένα έχω να σου πω, ότι όταν στο βιογραφικό σου γράφεις ότι ήσουν στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και ήσουν η επιλογή της, αυτό και μόνο του πάντα θα βοηθάει. Όταν η συζήτηση φτάνει στα προσωπικά της, η Αντωνία Καλιμούκου σταματά τη συνέντευξη. Προσωπικά, αν είσαι καλά. Φοβάμαι, σκιάζω. Με φοβάται, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, το προσέξω. Μου είπες ότι χαμογελάω, μου είπες μέσα στο σανσέρ ότι είμαι πολύ καλά, άρα αυτό μιλάει από μόνο του, δεν χρειάζεται πολλές λεξούλες. Ναι, δεν ρε παιδί μου, αυτό μεταφράζεται και κάπως το καλά. Καλά μόνη μου, καλά με κάποιον, καλά... Stop. Είμαι καλά. Stop. Ναι. Είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Ναι. Φιλιά στην παρέα σας, γεια σας και καλή συνέχεια. Δείτε σε λίγο.